Η βιομηχανία λιθίου τροφοδοτεί τη βιομηχανία ηλεκτρικών οχημάτων, γεγονός που εξηγεί την υψηλή ζήτηση για αυτό το μέταλλο. Το λίθιο είναι ένα ορυκτό σπάνιων γεών και βασικό στοιχείο για την βιομηχανία μπαταριών. Η τεχνολογία μπαταριών υπήρχε βέβαια από τις αρχές του 1800, αλλά τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν νωρίς ήταν πολύ έφλεκτα και επικίνδυνα. Η τεχνολογία τώρα ιόντων λιθίου επιτρέπει μια ελαφρύτερη, μεγαλύτερης διάρκειας και επαναφορτιζόμενη μπαταρία, ικανή να συγκρατεί πολύ μεγαλύτερες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας. Εξαιτίας τώρα αυτών των παραγόντων, οι μπαταρίες ιόντων λιθίου έγιναν γρήγορα η μπαταρία της επιλογής για τα ηλεκτρικά οχήματα. Η ζήτηση λοιπόν τώρα για τέτοιες μπαταρίες έχει εκτοξευθεί στα ύψη. Μια έκθεση της McKinsey του 2022 σημειώνει ότι οι πωλήσεις των ηλεκτρικών οχημάτων αυξήθηκαν κατά 50% του 2020, γεγονός που οδήγησε τις τιμές του λιθίου να πάρουν την ανιούσα κατά 550%. Μην περιμένετε όμως ότι αυτή η τάση θα εξαφανιστεί σύντομα, καθώς η ζήτηση για λίθιο ήταν περίπου 500.000 τόνοι το 2021, αλλά προβλέπεται να αυξηθεί στα 3 με 4 εκατομμύρια μετρικούς τόνους μέχρι το 2030. Ο κλάδος αυτός κλιμακώνεται με ταχύς ρυθμούς και σήμερα στους επενδυτές παγκόσμιας κλίμακας, ένα ενημερωτικό και εκπαιδευτικό κανάλι, στο οποίο μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και μια εγγραφή, θα δούμε μερικούς σημαντικούς παράγοντες που πρέπει να λάβει κάποιος υπόψη του πριν ρίξει τα χρήματά του σε λίθιο. Το λίθιο λοιπόν δεν διαπραγματεύεται ως εμπόρευμα από μόνο του και ως εκ τούτου οι επενδυτές πρέπει να κοιτάξουν τις εταιρείες εξόρυξης για να επωφεληθούν από την άνοδο των τιμών. Τα μεγαλύτερα ορυχεία με ποιοτικά περιουσιακά στοιχεία βρίσκονται στη Χιλή και στην Αυστραλία, αλλά έχουν υπάρξει πρόσφατες πιέσεις για να ανοίξουν περισσότερα μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Lithium American Corp είναι μια εταιρεία που πιέζει προς τα εμπρός με τέτοια σχέδια και αναμένει να ανοίξει το μεγαλύτερο ορυχείο λιθίου στην ΗΠΑ και αυτό θα είναι στη Νεβάδα. Ενώ η εταιρεία έχει εγκριθεί για να ξεκινήσει την παραγωγή της, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει εμπόδια πριν μπορέσει να δημιουργήσει την υποδομή που χρειάζεται για να ξεκινήσει πραγματικά την εξόρυξη. Αυτό υπογραμμίζει την ανάγκη οι επενδυτές να λάβουν υπόψη τους την κλίμακα και την βιωσιμότητα των εταιρείων εξόρυξης πριν επενδύσουν. Δεν υπάρχει τίποτα εγγενώς καλό ή κακό σε ένα επιχειρηματικό μοντέλο που απαιτεί μεγάλες προκαταβολικές επενδύσεις για να γίνει κερδοφόρο. Αλλά οι επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν σε τι μπαίνουν. Αν θα θέλει μια εταιρεία να ασχοληθεί με την εξόρυξη, θα πρέπει μεταξύ άλλων να ξέρει τις επιτόπιες δαπάνες εξόρυξης, τις διοικητικές δαπάνες και τις δαπάνες αδειοδότησης. Η αποτύπωση τώρα αυτής της μέτρησης για μια εταιρεία είναι μια καλή αρχή για να διασφαλιστεί ότι η λειτουργία της θα είναι κερδοφόρα. Η μέτρηση απευθύνεται στη βιομηχανία χρυσού και η υιοθέτησή της στην εξόρυξη λιθίου. Και επειδή το λίθιο έχει την τάση να συνδέεται με άλλα στοιχεία, η παραγωγή του οδηγεί επίσης σε πολύτιμα υποπροϊόντα που συμβάλλουν στη μείωση του κόστους εξόρυξης. Η αξία του υποπροϊόντος που παράγεται με λίθιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αντισταθμίσει το λειτουργικό κόστος και να μειώσει σημαντικά το καθαρό κόστος παραγωγής λιθίου. Η έβρεση ορυχείων όπου λαμβάνει χώρα αυτή η διπλή παραγωγή αγαθών, όπως είναι κάποια ορυχεία στη Χιλή ή στη Νεβάδα, μπορεί να βοηθήσει τους επενδυτές να βρουν περιουσιακά στοιχεία που παράγονται φθηνά και είναι εξαιρετικά προσοδοφόρα. Εκτός τώρα από το λειτουργικό κόστος, οι επενδυτές θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι η διαδικασία εξόρυξης, ειδικά για το λίθιο, συχνά βλάπτει το κοντινό περιβάλλον όσον αφορά την καταστροφή των οικοτόπων, τη μόλυνση του νερού και την παραγωγή αποβλήτων. Αυτοί οι παράγοντες ήταν ένας σημαντικός λόγος που οι κοντινές αυτόχθονες φυλές και κτηνοτρόφοι υποστήριξαν την πλήρη διακοπή του ορυχείου LAC στη Νεβάδα. Ενώ το έργο αυτό έχει λάβει πρόσφατα πράσινα φώτα από την κυβέρνηση για να συνεχιστεί, η ένθερμη αντιπολίτευση εξακολουθεί να κρέμεται πάνω από το ορυχείο. Είναι δυνατές καθαρότερες εναλλακτικές εργασίες εξόρυξης. Για παράδειγμα, οι εταιρείες εργάζονται για να ξεκινήσουν την εξόρυξη λιθίου κοντά στη θάλασσα Σάλτον, τραβώντας λίθιο από φυσικά ατμό που χρησιμοποιείται επίσης για την παραγωγή γεωθερμικής ενέργειας. Μια τέτοια μέθοδος δεν θα βασιζόταν σε αποθέματα νερού, καθώς ο ατμός είναι φυσικός και θα μπορούσε να τραβήξει το ορυκτό μέσα σε λίγες ώρες. Όσον έχει να κάνει τώρα με την εξόρυξη του λιθίου, αν δεν υπάρξει αλλαγή στις εκπομπές που προέρχονται από τις μεταφορές, οι προσπάθειες μείωσης της κλιματικής αλλαγής θα αποτύχουν. Το λίθιο θα διαδραματίσει βασικό ρόλο στη μείωση των εκπομπών από τα οχήματα, και αυτό είναι που δίνει στο ρυκτό μια τέτοια ευρεία υποστήριξη.
Οι κρατικές συμβάσεις, ειδικά στην Αμερική, βρίσκονται σε εξέλιξη για να φέρουν περισσότερο μέταλλο στην αγορά, ενώ οι καταναλωτές επιλέγουν ολοένα και περισσότερο πράσινους τρόπους μεταφοράς, σε μια προσπάθεια να μειώσουν το αποτύπωμα άνθρακα. Η μείωση των εκπομπών είναι σημαντική, καθώς μια μελέτη που έγινε από το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν διαπίστωσε ότι κατά μέσο όρο η αντικατάσταση ενός σεντάν με κινητήρα εσωτερικής καύσης με ένα σεντάν με ηλεκτρική μπαταρία εξοικονομεί 45 περίπου μετρικούς τόνους ισοδύναμου διοξιδίου του άνθρακα. Αυτές τώρα οι εξοικονομήσεις θα πρέπει να αυξηθούν περαιτέρω καθώς περισσότερες δραστηριότητες εξόρυξης λαμβάνουν υπόψη τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις. Πώς μπορούμε τώρα να επενδύσουμε στο λίθιο? Υπάρχουν κάποιες εταιρείες που θα αναφέρουμε. Η πρώτη εταιρεία είναι η Albemarle Corp. Κωδικό, σαν έχει κάποιος για τη μετοχή της, να τη βρει, είναι ALB. Η Albemarle λοιπόν είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς λιθίου στον κόσμο. Είναι επίσης μια από τις πιο ολοκληρωμένες εταιρείες που ασχολούνται με το λίθιο, έχοντας μια ισχυρή κάθετη προσέγγιση από εξόρυξη και καθαρισμό. Αυτή η προσέγγιση έχει επίσης εξασφαλίσει ότι έχουν το χαμηλότερο κόστος στη βιομηχανία για την παραγωγή υδροξιδίου του λιθίου, το επεξεργασμένο λίθιο που χρησιμοποιείται στις μπαταρίες. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι μια μεγάλη μονάδα επεξεργασίας λιθίου στην Αριζόνα, η οποία θα έχει τη δυνατότητα να παράγει 100.000 τόνους λιθίου ετησίως, είναι σχεδόν έτοιμη να λειτουργήσει. Το εργοστάσιο θα προμηθεύεται από την εγχώρια παραγωγή λιθίου στη Βόρεια Καρολίνα σε ένα προϋπάρχον εργοστάσιο εξόρυξης που έκλεισε τη δεκαετία του 1980. Η εταιρεία επιδιώκει επίσης να κλιμακώσει τις εξορυκτικές της δραστηριότητες στη Νεβάδα, όπου αυτή τη στιγμή λειτουργεί μια της μοναδικές εγκαταστάσεις εξόρυξης λιθίου στην Αμερική. Το Albemarle είναι μια μετοχή μεγάλης κεφαλοποίησης με κεφαλοποίηση περίπου 26 δισεκατομμύρια δολάρια. Μετά συναντάμε την Piedmont Lithium Inc. PLL, άμα θέλεις να το βρει κανείς σαν μετοχή. Η Piedmont λοιπόν Lithium είναι μια εταιρεία εξόρυξης και μετατροπής που βρίσκεται σε καλή θέση για ανάπτυξη. Κατέχει εν μέρη δικαιώματα σε ένα ορυχείο λιθίου στην Γκάνα. Αλλά ο ισχυρισμός της είναι μια φήμη ότι η επεξεργασία λιθίου σε υδροξίδιο του λιθίου, η οποία είναι η ένωση που απαιτείται για τις μπαταρίες των ηλεκτρικών οχημάτων. Η Αμερική, επί του παρόντος, δεν διαθέτει σημαντική ικανότητα επεξεργασίας και βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε χώρες όπως είναι η Κίνα για την επεξεργασία του λιθίου που χρησιμοποιείται αργότερα στην εγχώρια παραγωγή μπαταριών. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος τώρα, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει δώσει μεγάλη έμφαση στην υποστήριξη εταιριών όπως το Piedmont για να εξασφαλίσει μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία. Αν και δεν είναι εταιρεία εξόρυξης αυτή καθεαυτή, το Piedmont θα διαδραματίσει βασικό ρόλο στη βιομηχανία λιθίου και αναμένεται να παράγει υδροξίδιο του λιθίου 3,565 δολάρια ανά τόνο, το οποίο θα ήταν μεταξύ των φθηνότερων τιμών στη βιομηχανία. Η εταιρεία είναι ακόμα σχετικά μικρή και συνοδεύεται από μεγαλύτερο βαθμό κινδύνου, αλλά η κρατική υποστήριξη θα πρέπει να είναι ένας μεγάλος σταθεροποιητής και εγγυητής. Το Piedmont Lithium έχει κεφαλοποίησει περίπου 680 εκατομμύρια δολάρια. Μετά συναντάμε την εταιρεία Sigma Lithium Corp. CJML, άμα θέλει να την βρει κανείς σαν μετοχή. Η Sigma λοιπόν κατέχει τα μεγαλύτερα αποθέματα λιθίου σκληρού βράχου στην Αμερική και βρίσκονται στην ιδιοκτησία Γκρότα το Σύριλο στη Βραζιλία. Παράγει φιλικό προς το περιβάλλον συμπίκνωμα λιθίου σε πιλωτική κλίμακα από το 2018, αλλά σχεδιάζει να ξεκινήσει την παραγωγή της φάσης 1 έως τον Δεκέμβριο του 2022. Η Sigma αναμένει ότι το ορυχείο θα φτάσει σε χωρητικότητα τους 270.000 τόνους λιθίου ετησίως κατά την πρώτη φάση, αυξάνοντάς τους στους 531.000 τόνους στη φάση 2. Η εταιρεία έλαβε επίσης νέο πράσινο φως από την κυβέρνηση της Βραζιλίας, καθώς ο πρόεδρος Μπολσονάρο κατάργησε τις ρυθμιστικές εμπορικές απαιτήσεις που απαιτούσαν από τις εταιρείες να ανακοινώνουν εμπορικές ποσοστώσεις λιθίου στην πυρηνική υπηρεσία της χώρας. Η κεφαλοποίηση τώρα της Sigma είναι περίπου 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια. Και θα δούμε και μια τέταρτη τελευταία εταιρεία, η Global X Lithium και Battery Tech ETF, LIT, άμα θέλεις να το βρει κανείς σαν ETF. Πολλές εταιρείες λοιπόν λιθίου που κυριαρχούν στον κλάδο δεν διαπραγματεύονται στις αμερικάνικες αγορές. Γεγονός που καθιστά δυσκολότερη την άμεση επένδυση σε αυτές. Ευτυχώς τώρα, τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, τα ETF δηλαδή, όπως το LIT, επιτρέπουν στους επενδυτές να εξακολουθούν να υποφελούνται από εταιρείες
όπως η Ganfeng Lithium CO LTD με 39 συμμετοχές και 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία, το LIT μπορεί να είναι ένα πολύτιμο εργαλείο διαφοροποίησης για επενδυτές που θέλουν να καρποθούν μακροπρόθεσμα ωφέλη των εκμεταλλεύσεων λιθίου. Ένα άλλο όφελος που μπορεί να έχει κάποιος που θα επενδύσει σε εταιρείες τέτοιες είναι η απευθείας επένδυση σε μετοχές λιθίου είναι αρκετά επικίνδυνη, όπως όλοι ξέρουμε. Μπορεί λοιπόν κανείς να εξετάσει τη μείωση αυτού του κινδύνου επενδύοντας σε ETF που εστιάζουν στο λίθιο. Αυτό που κάνει δηλαδή αυτή η εταιρεία που μιλάμε τώρα. Ενώ λοιπόν η βιομηχανία λιθίου είναι πολύπλοκη, εξακολουθεί να είναι δυνατή η λήψη ορθολογικών επενδυτικών αποφάσεων. Αντί λοιπόν να πηδήξουν σε κάποια τρέχουσα τώρα καυτή μετοχή, οι επενδυτές θα ανταμυθούν αναζητώντας εταιρείες που δείχνουν υπόσχεση μακροπρόθεσμα ότι θα πάει πάρα πολύ καλά. Αυτά παιδιά όσον αφορά το λίθιο και 4 εταιρείες που ασχολούνται με αυτά, 3 εταιρείες και ένα ETF. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε, να είστε καλά, τα λέμε σύντομα με το νέο μας βιντεάκι.